Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δημοσίευσε βίντεο στο οποίο διαμηνύει ότι οι Βρυξέλλες κάθονται σε αναμενακάρβουνα και προαναγγέλει μπλόκο σε κάθε προσπάθεια αύξησης του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χρηματοδοτηθεί το Κίεβο. Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Όρμπαν επιτίθεται στου γραφειοκράτες των Βρυξελών, όπω του αποκαλεί, για τα αλλεπάλληλα λάθη που ο ίδιο επισημαίνει ότι πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί, συνδέοντα την προσπάθεια αύξηση των πόρων για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στήριξη τη Ουκρανία και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία, Γίνεται πόλεμο δίπλα στα σύνορά μα και οι Βρυξέλλε έχουν τη φαϊνή ιδέα να δώσουν απεριόριστα χρήματα στην Ουκρανία για την επόμενη τετραετία. Αντί για εκεχηρία θέλουν εξοπλισμού, αντί για ειρήνη να δώσουν χρήματα που θα παρατείνουν του σκοτωμού. Η Ουγγαρία δεν δίνει όπλα. Θέλουμε και εκεχηρία και ειρήνη. Η γραμμή της Ουγγαρίας είναι εδώ και καιρό διαμετρικά αντίθετη από αυτή που ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημειώνεται ότι μετά τις εκλογές στη Σλοβακία, θεωρείται πολύ πιθανό αυτή να είναι και η γραμμή δεύτερης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν σχηματίσει η κυβέρνηση ο Ρόμπερτ Φίκο όπως αναμένεται. Τέλο, η επιδεικτική κίνηση του Όρμπαν έρχεται επίση λίγε ημέρε πριν από τι εκλογέ στην Πολωνία, Όπου οι ευρωπαϊστές του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ, προσπαθούν να ανατρέψουν την εξαιρετικά συντηρητική ενωμένη δεξιά του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι.